παίρνοντας το προσκήνιο την ανάγκη συλλογικής δράσης και της υιοθέτησης πολιτικών συμπερίληψης για την πρόληψη των εξαρτήσεων, μέλη του ΚΕΘΕΑΡΗ Άθνη υποδέχτηκαν τους πολίτες στην ανοιχτή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε μπροστά από την Ενετική Λότζια στο Ηράκλειο. Να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, να μάθει ακριβώς για τις υπηρεσίες μας, για αυτό που κάνουμε στο ΚΕΘΕΑΡΗ Άθνη. Και να μπορέσουμε να καλέσουμε τους ανθρώπους που έχουν οποιαδήποτε δυσκολία σχετικά με τις εξαρτήσεις να πάρει βοήθεια. Εν ώψη της Παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών, το ΚΕΘΕΑΡΗ Άθνη βρέθηκε στην καρδιά της πόλης, κερνώντας παγωτό και δίνοντας την ευκαιρία στους πολίτες να γίνουν κομμάτι μιας μεγάλης αγκαλιάς. Μιας αγκαλιάς χωρίς ρογμές που χωράει κάθε άνθρωπο που χαρίζει στήριξη και ενδυνάμωση για να σπάσει τα δεσμά κάθε εξάρτησης. Δεκάδες πολίτες φωτογραφήθηκαν αγκαλιασμένοι, κρατώντας στα χέρια τους γραπτά μηνύματα και οι μορφές τους θα συνθέσουν το μεγάλο πόστερ που ετοιμάζει το ΚΕΘΕΑ με σύνθημα «Πάμε μαζί». Να φωτογραφίζεται ο κόσμος, να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την κάθε μία φωτογραφία, να μείνει το αποτύπωμα, αλλά μετά με μία επεξεργασία ψηφιακή της φωτογραφίας, να μπορέσουμε να ενώσουμε όλες αυτές τις φωτογραφίες σε ένα πίνακα στο οποίο θα σχηματιστεί μία μεγάλη αγκαλιά. Μια αγκαλιά που θα είναι και το σύνθημα γενικά, το σύνθημα και τι άλλα και το λόγο μας, στο «Πάμε μαζί», μια αγκαλιά, ενωμένοι όλοι ενάντια σε αυτό το πρόβλημα. Πολύ σημαντικό να καταλάβουν και οι ίδιοι και να συμβάλλουν σε αυτό το μήνυμα, είναι κοινωνικό, να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες που παρέχουμε και σήμερα συμμετέχοντας στη φωτογράφηση, κερνώντας κιόλας έτσι ένα παγωτό για το καλό και για την συμμετοχή τους σε όλο αυτό, να περάσει σήμερα το σημαντικό αυτό μήνυμα της, κατά των εξαρτήσεων. Μέσα στη ζεστή ατμόσφαιρα της εκδήλωσης, τα στελέχη του ΚΕΘΕΑ είχαν την ευκαιρία να προσεγγίσουν διακριτικά και αποτελεσματικά ομάδες νέων παιδιών, φροντίζοντας να τα ενημερώσουν για τους κινδύνους αλλά και για το πώς μπορούν να βρουν βοήθεια σε κάθε πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσουν. Στοχεύουμε πολύ στον νέο κόσμο, στη νεολαία, στους έφηβους. Είναι κόσμος που είναι το επόμενο, είναι η επόμενη γενιά, οπότε αν εκείνοι συμμετέχουν σε αυτό, καταλαβαίνουμε πόσο μπορεί να αλλάξουν κάποια πράγματα. Όχι μεγάλες αλλαγές, ένα πολύ μικρό έτσι, μια μικρή αλλαγή για το επόμενο καλό που θα συμβεί στην πόλη του Ηρακλείου.